Παρασκευή, αύριο 11 η ώρα τι έχουμε? Θέμη Γεωργαντά. 11 η ώρα λοιπόν, After Dark, και είναι στην παρέα του Θέμη ο ανατρεπτικός Λάκης Γαβαλάς. Μαζί του βέβαια η fashion blogger Έλληνα Γαλήφα. Συζητάνε κιόλας τι είναι τελικά, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους influencers και στις fashion bloggers. Αν έχετε αυτή την απορία, θα τη λύσουμε κι αυτή. Στο εξομολογητήριο κάθεται η Βίκη Κάβουρα και απαντάει με ειλικρίνεια ή όχι. Και εμείς έχουμε εξασφαλίσει ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη κόλαφο του Λάκη Γαβαλά. Πάρτε έτσι μια γεύση. Ο Καμπουτζίδης τον γουστάρα πολύ. Όμως παρόλα αυτά, το ότι βγήκε να υπερασπιστεί ένα πράγμα παραπάνω από ό,τι πρέπει, μπορεί και να μην μου άρεσε. Δηλαδή, για ποιο λες τώρα, για την Eurovision? Ναι. Που είπε στην Eurovision, που είπε εκείνο πριν, που κάναμε η διαφορετικότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι και εκείνο και το άλλο. Σαφώς και την έχει. Αρχικά είναι ωραίο. Όπως επίσης είδα τώρα στο Παρίσι που ήμουνα, ότι οι ομπείς γυναίκες, οι πολύ παχές, οι υπέρβαρες που λέμε, έχουν προνόμια, είναι σε αφίσες τις διάφορες πολυεθνικές, όπως είναι Nike, Adidas κτλ. Αυτή η υπερδιαφήμιση του οποιοδήποτε, εγώ την κρίνω λιγάκι. Γιατί όμως, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Όχι, μ' αρέσει οι άνθρωποι να... Αλλά όπως δεν μ' αρέσει το πολύ artificial, δηλαδή δεν μ' αρέσει η Μαντόνα με το κ*** που έδειξε στο Μαλούμα. Γιατί να μου αρέσει? Δεν μ' αρέσει καθόλου. Γιατί εμένα με απάντησε η Μαντόνα. Προφανώς. Με απάτησε η Μαντόνα, δεν είναι αυτή που εγώ την υπηρετούσα σαν μυαλό και σαν μνήμη και όλα. Δεν θέλω αυτή την υπερέκταση. Δηλαδή, εξοικειωθήκαμε τις πλαστικές και βάζουμε ό,τι να είναι. Όχι, αυτό δεν το δέχομαι. Εγώ θεωρώ ότι κάνει λίγο για πλάκα η Μαντόνα. Πιστεύω ότι μας τρολάρει η Μαντόνα γενικά. Ναι, και αυτά που ανεβάζει στο Instagram θα κάνει επίτηδες. Αλλά ναι, okay, δεν ξέρω κιόλας. Και η Britney Spears ανεβάζει τώρα κάτι περίεργα, ας πούμε. Θέλει να πει ο Λάκης, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι ξεφεύγει από την αισθητική μας, θεωρώ. Ξεφεύγει από την κανονική ροή που ήθελα να ξέρω. Δηλαδή, ναι, απελευθερώνομαι στο ότι ήμουν χορτοφάγος, ας πούμε, και τώρα τρώω κρέατα. Δεν μπορώ να διαφημίζω και να λέω, α, υπήρξε χορτοφάγος, έτρωγα τα καλύτερα χόρτα και ξαφνικά τώρα θέλω να τρώω κρέας γιατί το κόκκινο κρέας μου δίνει δύναμη και αυτά. Πάτω και με μιλάς. Με αυτή την έννοια το λέω. Ήμουνα, έτρωγα πάρα πολύ κρέας και τώρα είμαι χορτοφάγος. Και δεν τρώω, πίνω αυτό με στέβια, κάνω εκείνο το άλλο. Εννοείς να τα δηλώνουν, ναι, τόσο πολύ έντονα. Και το σεξ το κάνω, ας πούμε, κάθε Πέμπτη, 7 με 9. Τα υπερεκθέτουμε όλα, εννοείς. Ναι. Ωραία, ωραία. 7 με 9 κάθε Πέμπτη, να το θυμάστε αυτό. 7 με 9 κάνουμε. Μην το πάρετε τηλέφωνο. Εκείνη την ώρα και την μέρα μην το πάρετε τηλέφωνο. Σήμερα είναι Πέμπτη. Σήμερα είναι Πέμπτη. Ναι, εκεί είχα κανονίσει Πέμπτη του 7 η ώρα. Όχι. Σεξ. Σεξ σήμερα. Δύο ώρες. Τον λατρεύω εγώ το Λάκη. Πάντως, να πούμε ότι εγώ συμφωνώ μαζί. Έχει ένα δίκιο. Τα λέει πολύ σωστά, τα λέει έξω από τα δόντια και τα λέει με ωραίο τρόπο όμως. Δηλαδή, κάτσε ρε παιδί. Τα κάνει λίγο 9 παραπάνω γιατί το χρειαζόμαστε. Βέβαια, να υπάρχει και ένα όριο. Είναι ένας άνθρωπος ανατρεπτικός, βγαίνει από την κανονικότητα σε ό,τι και αν κάνει. Θέλει να προκαλεί, αλλά ωραία, καλλιτεχνικά, όμορφα. Όχι να δηλώνεις αυτό που είσαι και δεν θα χρειαζόταν να το δηλώσεις. Δεν υπάρχει ανάγκη δήλωσης για το τι κάνουμε, το τι είμαστε. Φαντάσου ότι ο Λάκης που είναι μια extreme, ένα extreme πρόσωπο, ρε παιδί μου, personality ιδιαίτερη, extravaganza, να το πούμε έτσι, βρίσκει ακραία τη Μαντόνα. Φαντάσου που φτάσαμε, έτσι. Δηλαδή, και δίκιο έχει όμως. Έχει απόλυτο δίκιο, έχει ξεφύγει η κατάσταση, η αλήθεια. Αλλά απ' την άλλη είναι δική της προσωπική πρωτοβουλία όλο αυτό, να το δείξει, να το κάνει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Απλά εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό. Και εγώ συμφωνώ με τον Λάκη, ότι είναι, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Τελείως. Και επειδή υπήρξε και πρότυπο, ρε παιδί μου, για μια γενιά. Μεγάλη. Είναι σαν να γκρεμίζει ότι έφτιαξε με έναν τρόπο. Ναι. Βέβαια, το λέει γενικότερα για όλους, για τον Γιώργο Καμπουτζίδη. Είπε και για όλους ότι δεν χρειάζεται να βρίσκουμε χώρο να υπερεκθέτουμε πράγματα τα οποία ίσως να μην χρειάζονται τόση υπερέκθεση. Αυτό λέει. Ξέρεις γιατί, Δημήτρη, εγώ πιστεύω και εκεί βρίσκω το δίκιο σε αυτό που λέει και συμφωνώ 1000%. Γιατί από τη στιγμή που υπερεκθέτεις κάτι και υπερβάλλεις, δεν θα φτάσει ποτέ να γίνει όπως πρέπει να είναι φυσιολογικό. Ναι. Ξέρεις, δηλαδή, όταν εγώ δεν θέλω να το σχολιάζω, γιατί για μένα είναι φυσιολογικό. Άλλοι σου λένε ότι είναι διαδικασία όμως αυτό. Κατάλαβες. Ναι, αλλά κάνουμε, πόσο χρόνια θα μείνουμε στην υπερέκθεση? Όσο χρειαστεί, θα σου πει κάποιος, για να το θεωρήσουμε όντως κανονικό. Γιατί κάνουμε το Pride κάθε χρόνο? Εκεί, δεν κατάλαβα. Το κάνουμε γιατί οι άνθρωποι αυτοί. Εσείς τώρα μιλάτε για ιδιαίτερα πράγματα όμως πολύ. Ακόμα και η καθημερινότητα ενός ανθρώπου είναι σε πλήρη υπερέκθεση όταν μπαίνεις στα social media και μοιράζεσαι από το πρωινό σου, το πώς ξυπνάς, το τι τρως, τι κάνεις, που πας γυμναστήριο. Όλη η ζωή σου πλέον. Ναι, αλλά όλη η ζωή σου είναι υπερεκτεθειμένη. Ναι, όλα αυτά γίνονται και μέσω των social media. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όλες αυτές οι απόψεις, οι στάσεις ζωής και όλα αυτά τα πρότυπα, όταν έχεις τα social media, έχεις Facebook, Instagram, Twitter, έχεις 15 πλατφόρμες ανοιχτές και παράλληλα παντού βάζεις και τροφοδοτείς υλικό, λογικό είναι όλο αυτό, ρε παιδιά, να παίρνει και άλλη διάσταση. Δηλαδή, δεν είναι μόνο
αυτό που λες. Ναι, γιατί ζούμε στην εποχή της εικόνας. Απλά εμείς λέμε ότι για ένα, ας πούμε, plus size μοντέλο, έτσι. Ναι. Για μένα, στα δικά μου τα μάτια, είναι μια όμορφη γυναίκα. Δεν βρίσκω δηλαδή κάτι το διαφορετικό για να μου το περνάς ακόμα. Ναι. Σαν διαφορετικό. Να μου το διαφημίζεις. Είναι μια όμορφη γυναίκα. Μια όμορφη γυναίκα λαμπερή που φοράει ένα πολύ ωραίο ρούχο.